Μπροστά λοιπόν από τους αμυντικούς βρίσκεται ο Λάκης, ο Ζήκος, ο Τσάρτας και στο επιθετικό δίδυμο ο Ρουίς που έχει τώρα την μπάλα με τον Νικολαίδη. Ο Ρουίς την επέλασε. Το σουτ στην αγκαλιά του Ράντου. Αμυντικός δίπλα στους δύο κεντρικούς σέντερ μπακ. Είχε σηκωθεί η σημαία στο βάθος για τον Κορμαρί. Τη στιγμή της πάσας του Τάτσι, μια φάση θα έλεγε κανείς οριακή. Τσαλίκης κάθε την παλιά για τον Μπελά, βγάζει πολύ έξυπνα με τη μία για τον Φουτσίνη, αναπτύσσει το πας με την κάθε την παλιά, το γκολ για τα Γιάννενα, το 1-0. Σε μια υποδειγματική επιθετική ενέργεια, ο Γκαρόζης ανοίγει το σκορ στο 5ο λεπτό. Λίγο πριν συμπληρωθεί το 5ο λεπτό, ο Ατματζίδης όρθιος είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του από ένα υποδειγματικό, θα μου επιτρέψετε να πω τετράγωνο, με την κάθε την παλιά του Τσαλίκη, κόβει με τη μία ο Μπελά σε θέση δεξιού εξτρέμου που έχει αναπτυχθεί ο Φουτσίνη. Αυτός κάνει την κάθετη πάσα στην περιοχή και ο Γκαρόζης σκοράρει για πρώτη φορά φέτος με τη φανέλα του πάς και κάνει το 0-1 στο 5ο λεπτό. Κόρνερ από τον Τζάρτα, η κεφαλιά από κοντά που επιχειρεί ο Νικολαίδης. Η μπάλα δεν θα καταλήξει στα δίχτυα. Ο Ράντος μπλοκάρει, όχι, χάνει την μπάλα. Σφύριγμα του διαιτή, δεν ξέρω για ποιο φάουλ εδώ. Ζήκος. Παλιά για τον Κασάπη που θέλει να βγει. Θα πέσει ο Ράντος και αποκρούει η πρώτη καλή ενέργεια των παιχτών της ΑΕΚ. Φοβάται προφανώς τις πολύ καλές τοποθετήσεις και το δυνατό άλμα του Ντέμι ο Παράσκος. Ζήκος προσποίηση. Κοντράρει μπάλα, στρώνεται στο Λάκι που ισοφαρίζει αλλά έχει υποδειχθεί σε θέση offside από τον βοηθό. Η φάση θα σταματήσει εκεί τη στιγμή του σουτ του Ζήκου. Και γρήγορα τώρα ο Ζήκος για την ΑΕΚ με τον Τσάρτα. Πέρασε πολύ ωραία την μπάλα για τον Κασάπη. Ελίσσε το Κασάπης, ανεβαίνει. Το 1-2 με τον Νικολαίδη. Κασάπης έχει σηκωθεί η σημαία του βοηθού. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει λάθος από τον Πάνου, τον πρώτο βοηθό της συνάντησης. Κάνει την κίνηση ο Λάκης, του περνάει ωραία την μπάλα ο Ζήκος. Ο Λάκης ελίσσεται, φεύγει από το Σέμο. Κοντράρει όμως ο Μπλέτσας που ακολουθεί. Καταπληκτικό το σούτ από τον Τσάρτα στην κίνηση με το αριστερό. Πέφτει και παραχωρεί κόρνερ ο Ράντος. Τελεί πάλι ο Τσάρτας. Πηγαίνει πάντα ο Θέλας πάνω στο Ράντο και του κάνει δύσκολη τη ζωή. Έδιωξε όμως ο Ράντος. Υπέροχη προσποίηση από τον Τσάρτα. Στο δοκάρι ο Λάκης που σηκώνεται για την κεφαλιά. Δεν μπορεί και μπλοκάρει ο Ράντος. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ χαμένη. Φουτσίνη. Πολύ ωραία με το κεφάλι στον Μπελά. Δίνει γρήγορα για το Φουτσίνη. Επικίνδυνα ο πας μπροστά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 0-2. Στον Κοπιτσί. Ωραία προσποίηση στο Τζαλίκη. Η σέντρα περνάει μπάλα από τον Ρουίς που σηκώθηκε ψηλά. Δέλας που έχει γερό πόδι, διστάζει, κόβει την μπάλα ο Δέλας. Τώρα θα σουτάρει γκολ. Το 1-1 από τον Τραγανό Δέλα που δίστασε σε πρώτο χρόνο. Τρίπλαρε τον Τάτσι, ελευθερώθηκε και σούταρε με το αριστερό τελικά για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Ράντου που ξεγελάστηκε. Στο 26ο λεπτό ο Τραγανός Δέλας φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Τσάρτα στη βαθιά παλιά με το αριστερό. Περνάει μπάλα για τον Κασάπη. Επικίνδυνη κατάσταση. Η κόντρα από τις γροθιές του Ράντου πάνω στον Κασάπη που διεκδικεί. Όχι, μπλοκάρει ο Ράντος. Αν και βέβαια ήταν απόν στη φάση του γκολ του Παζιάννενα. Μαγική παλιά του Τσάρτα για τον Λάκη. Κόβει ο Λάκης στο Ρουίς. Το πάρει, το σουτ. Τα κουνάκι του Νικολαίδη, το γκολ. Το 2-1 για την ΑΕΚ με καταπληκτικό τρόπο από τον Ντέμι Νικολαίδη που φτάνει την πρώτη θέση στον πίνακα το σκόρερ με το 5ο φετινό του γκολ. Η ΑΕΚ γυρίζει πολύ γρήγορα το παιχνίδι στο 29 μέσα σε 3 λεπτά. Μετά την ισοφάριση του Δέλα στο 26. Προηγήθηκε, δεν άντεξε όμως τη μεγάλη πίεση της ΑΕΚ. Ο Τσάρτας έχει φύγει κανονικά, είναι μόνος του απέναντι στο Ράντο για το 3-1. Το μπλασάρι out. Απίστευτη ευκαιρία για την κλάση και την ποιότητα ενός παίκτη σαν τον Τσάρτα που κοντοστάθηκε, το σκέφτηκε και σούταρ out. Ο Ράντος φωνάει στο διαιτή για offside. Κοπιτσής για τον Κασάπη, ο Μπλέτσας που χάνει την κόντρα από τον Κασάπη, που με τη μία βγάζει για τον Νικολαίδη, κατεβάζει αυτό στο σουτ στην κίνηση, καθώς τον πίεζε ο Έλτερ, άω την μπάλα. Κωστένογλου. Στο Λάκι, περιμένει ο Νικολαίδης και ο Τσάρτας στην περιοχή, η σέντρα του Λάκι, ο Ράντος με γροθιές. Κωστένογλου γεμίζει για τον Νικολαίδη που κερδίζει στην περιοχή, δύσκολη γωνία, το σουτ πετάγεται ο Ράντος, η μπάλα τελικά φεύγει out. Πολύ ωραία κίνηση και καταπληκτική παλιά του Βραζιλιάνου στον Μπελά. Στην κίνηση και αυτό στη σέντρα για τον Κορμαρί. Την κεφαλιά εξουτετερώνει ο Ατματζίδης στην πρώτη προσπάθεια. Πέφτει και διώχνει μακριά ο Ντόντσεφ με τάκλιν. Για να δούμε το φάουλ. Σε ιδανικό σημείο για το μαγικό αριστερό πόδι του Τσάρτα. Στο 56. Με δύναμη χάνει ο Ράντος ένα μέτρο δίπλα από το Ρουίζι μπάλα που δεν μπόρεσε να την προωθεί στην καινή αιστεία. Επιδεικνύοντα σχολαστικότητα, διαιτή διορθώνει κατά ένα μέτρο στο Τσάρτα. Σαλίκης αποκρούει την εκτέλεση του Βασίλη Τσάρτα, που κλέβει όμως από τα πόδια του Κάμπος. Πάσα για τον Νικολαίδη,
που βγαίνει πλάγια. Ο Νικολαίδης δύσκολη γωνία. Πρέπει να έχει βρει μπάλα και στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού. Τα Γιάννα έχουν κερδίσει φάουλ με τον Μπελά. Πολύ επικίνδυνο στο οριζόντιο δοκάρι το φάουλ του Μπελά. Σε μια φάση όπου τώρα αποδοκιμάζει όλο το γήπεδο τον Άριαν Μπελά. Προφανώς επειδή δεν τηρήθηκε το fair play με τη διακοπή και στη συνέχεια επιστροφή της μπάλας. Για να δούμε. Το Τζάρτα τώρα που βγάζει στην αντεπίθεση του Ρουίζ. Ταχύτατα ο Αργεντίνος μπαίνει. Τον εμποδίζει ο Γκαρόζης. Τα κουνάκι προς τα πίσω Νούλης. Πρόλαβε το Λάκι. Έλτερ. Πολύ ωραία μπαλιά κάτω από τα πόδια του Σαβεύσκη. Κορμαρίς επιτόπια τρίπλα στην περιοχή σου. Τάρι γκολ. Το 2-2 για τα Γιάννηνα. Καταπληκτική ενέργεια από τον Κώστα Κορμαρί. Υπέροχη και η ενέργεια του Έλτερ που του έδωσε την μπάλα. Τα Γιάννηνα ισοφαρίζουν στο 20 λεπτό της επανάληψης, στο 65ο του αγώνα. Με μια πάρα πολύ ωραία κίνηση, επαναλαμβάνω, με την έξυπνη πάσα του Βραζιλιάνου να εκθέτει την άμυνα της ΑΕΚ ο Κορμαρίς με την επιτόπια τρίπλα που έκανε και βγήκε τέτα-τέτα απέναντι τον Ατματζίδη και τον κεραυνοβόλησε στέλνοντας με το δεξί την μπάλα στην κλειστή του γωνία. Πάλι πλάγια στον Κασάπη. Κοφτή μπάλα στον Τζάρτα που μπαίνει με ωραία κίνηση στην περιοχή, η μπάλα στα αριστερό του. Το σουτ πάει για την κλειστή γωνία για γκολ ο Τζάρτας. Η μπάλα έχει βρει στο δοκάρι του Ράντου. Πάλι ΑΕΚ μπροστά με τον Κασάπη και τον Τζάρτα. Η σέντρα του τελευταίου. Χάνει ο Ράντος. Μεγάλη ευκαιρία για τον Κωνσταντινίδη. Το σουτ γκολ. Να λοιπόν που δίνει τη λύση μία από τις αλλαγές του Παθιακάκη. Ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης που μπήκε στο 69 θα σκοράρει στο 73 για να κάνει το σκορ 3-2. Μετά το κόρνερ που δεν είχε κάποια θετική εξέλιξη για την ΑΕΚ, η Ένωση βγήκε μπροστά με την πάσα από τα αριστερά του Τσάρτα. Το Κωνσταντινίδη να δέχεται την μπάλα στα πόδια του από την αθασμένη απόκρουση της άμυνας του ΠΑΣ και να στέλνει με το δεξί με δύναμη στα δίχτυα των Ιωαννίνων την μπάλα για να κάνει το 3-2. Το φάουλ είναι για τον ΠΑΣ, το χτύπησε γρήγορα Φουτσίνη στον Μπελά, αυτός ανοίγει στο Κεμπάτσε για να πιάσουν ανοργάνωτη την άμυνα της ΑΕΚ. Προσπάθεια στην περιοχή, δεν υπάρχει αντικανονική ενέργεια του Σαβεύσκη όπως έδειξε ο διαιτητής ο Βούλγαρης. Τσάρτας με το Λάκι που περνάει με εκπληκτική ταχύτητα. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία κόβει την μπάλα για τον Κωνσταντινίδη. Ευκαιρία για την ΑΕΚ το 4-2. Ο γιατρός της Ένωσης, ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης, έχει το φάρμακο για την ομάδα του σήμερα, επιτρέψτε μου να πω. Στο 73 έκανε το 3-2 και τώρα, 7 λεπτά πριν το τέλος, στο 83, ένα ακόμη γκολ. Για να γίνει το 4-2 από τον Κωνσταντινίδη που μόλις το 69 πήρε τη θέση του Ρουίς.